Η επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου έγινε και ήδη έχει περάσει η πρώτη δοκιμαστική εβδομάδα από το άνοιγμα των αεροδρομίων για πτήσεις του εξωτερικού. Η δική μας πτήση περιλαμβάνει τρεις προορισμούς. Τρία μπαρ που εδρεύουν σε Λευκάδα, Κρήτη και Χίο και έχουν δώσει το στίγμα τους στο χώρο όχι μόνο με τις υψηλές και δουλεμένες υπηρεσίες γύρω από την μπάρα, αλλά και μέσα από επιπρόσθετες εκδηλώσεις που δίνουν ενέσεις εξέλιξης στην εγχώρια bartending σκηνή. Ο λόγος για τους χάρτες στη Λευκάδα, το The Garden στην Κρήτη και το Ο στοιχείο για να εξερευνήσουμε την φετινή τουριστική καλοκαιρινή σεζόν. Αυτή τη στιγμή θα περάσουμε στους τρεις καλεσμένους με τους οποίους προσπαθούμε να συνδεθούμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα μιλήσουμε... Πρώτα απ' όλα να πω ότι τους γνωρίζω και τους τρεις προσωπικά, τους σέβομαι, έχουν κάνει φοβερή δουλειά και έχουν πάρα πολύ δυνατά κόνσεπτ στην περιοχή του ο καθένας. Θα συνδεθούμε σίγουρα με τη Χίο, όπου εκεί είναι ο Δημήτρης ο Γεωργούλης, ο ιδιοκτήτης του Oz Cocktail Bar. Στη συνέχεια θα συνδεθούμε με την Κρήτη, όπου εκεί θα είναι ο Γιώργος ο Δενδράκης με το The Garden και στη Λευκάδα ο Πάνος ο Πετούσης με τους χάρτες. Τρεις αξιαγάπητοι επιχειρηματίες που είμαι σίγουρος ότι όποιος τους ξέρει θα συμφωνεί μαζί μου. Ομάδα του Bar Academy TV, είμαστε έτοιμοι, έχουμε και τους τρεις συναδέλφους έτοιμους να βγουν στον αέρα. Έχουμε τους δύο. Χρυσούλα, εσύ ποια είναι η πρώτη εικόνα που ακούς από ό,τι συμβαίνει στα νησιά? Παρόλο που ο κλάδος είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένος, δηλαδή πήρε όλα τα μέτρα που χρειάστηκαν για να έχουμε την επιστροφή και το άνοιγμα, δυστυχώς δεν έχουμε πολύ κόσμο ακόμα στα νησιά. Θα μας πούνε βέβαια οι ίδιοι καλύτερα. Σίγουρα σε ένα από όλα τα νησιά, ίσως το ακούς και εσύ Χρυσούλα, έχουμε αρκετά τζιτζίκια από ό,τι ακούω πίσω. Δεν ξέρω αν το ακούω μόνο εγώ στη δική μου επιστροφή. Μακάρι να ήμασταν και εμείς εκεί. Και ποντάρω ότι τα συγκεκριμένα τζιτζίκια έρχονται από την Χίο. Θέλω να καλησπέρισω λοιπόν πρώτα τον Δημήτρη τον Γεωργούλη να μου το επιβεβαιώσει. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγγνώμη για την φασαρία του background. Έχουμε μια δική. Ναι, ναι. Με ακούτε τώρα? Ακούγομαι? Τέλεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ζητάω συγγνώμη, έλεγα, για την background φασαρία από τα τζιτζίκια, καθώς βρίσκομαι στον χώρο δεξιώσεων του ΟΖ, που έχουμε μια εκδήλωση απόψε για ένα γαμήλιο πάρτι. Και είμαστε σε μια φάση που ετοιμάζουμε για το βραδινό event. Ωραία. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όλοι γνωστοί είμαστε, όλοι φίλοι είμαστε. Με τιμάει ιδιαίτερα το ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για θέματα για τον μπαρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Διακοπούλη, για να σας κάνεις πρώτες ερωτήσεις. Να σας καλωσορίσω λοιπόν και εγώ. Χαίρομαι που έχουμε έτσι μαζευτεί και θα μιλήσουμε για τη δουλειά που κάνετε. Άρα περνάω κατευθείαν στην πρώτη ερώτηση που θα ήθελα στην ουσία να ακούσω και τους τρεις. Πρώτα το Δημήτρη, το Πάνο και μετά το Γιώργο. Να μου πείτε ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις από τη στιγμή που ανοίξατε πάλι τα μαγαζιά και που έχουμε φτάσει πλέον σχεδόν 20 Ιουλίου. Αν μπορεί δηλαδή να ξεκινήσει ο Δημήτρης και μετά ο Πάνος και ο Γιώργος να μου πείτε έτσι λιγάκι τις πρώτες εντυπώσεις σας. Δεν ξέρω για τα υπόλοιπα νησιά. Εδώ πέρα στοιχείο γενικά την όλη φάση του κορονοϊού την περάσαμε κάπως ανώδυνα, καθώς δεν υπήρξε κάποιο επίσημο κρούσμα. Έτσι όλος ο κόσμος είναι πιο χαλαρός. Τηρώντας τους κανονισμούς που προβλέπονται, τους υγειονομικούς κανονισμούς, υπάρχει μια χαλαρότητα γενικά, μια αισιοδοξία. Εντάξει, okay, προφανώς υπάρχουν και προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε όλοι και μεταφράζονται ποικίλως.
Αλλά γενικά είμαστε πολύ χαρούμενοι που βγήκαμε από αυτή την ιστορία του κλεισίματος και της απραξίας στην ουσία και κάνουμε κάτι. Έχει έρθει όμως, Δημήτρη, ο κόσμος, δηλαδή έχει ξεκινήσει ο τουρισμός και πάει στα μπαρ, σε εσάς. Ηχείος γενικά δεν είναι ένα νησί το οποίο βασίζεται σε εξωγενή τουρισμό, βασιζόμαστε κυρίως στην ενδοχώρα. Έχουν έρθει κάποιοι τουρίστες. Επίσης βασιζόμαστε στον τουρισμό από τα παράλια της Τουρκίας, όπου δεν υπάρχει πρόσβαση στην παρούσα φάση. Τα σύνορα είναι κλειστά, διότι υπάρχει πρόβλημα στην Τουρκία, και ελπίζοντας ότι θα παραμείνουν και κλειστά, γιατί υπάρχει όντως μεγάλο πρόβλημα. Γνωρίζοντας και αποδεχόμενοι ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση, γενικά υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει λειτουργία. Βλέπω ότι ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, οι επιχειρηματίες του κλάδου είναι ευχαριστημένοι, έχουν ανοίξει και νέες επιχειρήσεις, καινούργια μπαρ, καινούργια εστιατόρια. Ο κόσμος βγαίνει, διασκεδάζει. Πάντα, όπως είπα, με βάση τον κανονισμό, διότι οι έλεγχοι που γίνονται στα καταστήματα είναι πάρα πολύ συχνοί και έτσι δεν μπορούμε να πάρουμε κάποιο ρίσκο να μην τηρήσουμε τα προβλεπόμενα. Και γενικά αυτή τη στιγμή η είναι ένας ασφαλής προορισμός για να έρθει οποιοδήποτε επισκεπτής. Για να δούμε τι γίνεται στη Και πολύ ευχάριστο. Να δούμε τι γίνεται στη Λευκάδα τώρα, Μιχάλη. Ναι. Λοιπόν, γεια σας ξανά από μένα. Στη Λευκάδα τα πράγματα λίγο πολύ είναι όπως και στη Χίο, όπως και σε όλα τα νησιά. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μουδιάσει με αυτό το lockdown. Περιμέναμε όλοι πώς και πώς να ξανανοίξουμε τα καταστήματά μας. Αυτό φάνηκε και από τον κόσμο, τον τοπικό τουρισμό και όχι τόσο πολύ τους ξένους που περίμεναν και αυτοί να γυρίσουν στην εστίαση, γιατί κατά ψέματα μας αρέσει όλο αυτό, μας αρέσει να διασκεδάζουμε, μας αρέσει να απολαμβάνουμε τις υπηρεσίες της εστίασης. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι στόχους και να είχαμε περί καλοκαιριού, όντως τα πράγματα είναι λίγο πιο μουδιασμένα, λίγο με όχι τόσο πολύ κίνηση, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για ένα χαμένο καλοκαίρι. Ουσιαστικά έχουμε διανύσει το μισό που καταφέραμε να σταθούμε, να ανοίξουμε, να τηρήσουμε τις αποστάσεις μας, να φοράμε τις μάσκες μας, που είναι ένα πράγμα δυσβάσταχτο για το προσωπικό, δηλαδή 8 ώρες μία μάσκα. Πώς να λειτουργήσεις και με 35 βαθμούς, ξέρω εγώ τώρα, το καλοκαίρι. Γίνονται ελέγχοι και καλό είναι, εγώ πιστεύω, οι ελέγχοι που γίνονται ειδικά στις αρχές ήταν πιο πολύ συμβουλευτικοί, που μας βοήθησαν και εμάς το πώς θα λύσουμε όλο αυτό. Ο κόσμος έδειξε ότι το σέβεται αυτό το πράγμα, σέβεται δηλαδή ότι δεν είστε, μέχρι και πριν 5 μέρες απαγορευόταν τα παραπάνω από 6 άτομα σε ένα τραπέζι. Σεβόντανε αποστάσεις, σεβόντανε όλο αυτό που λέγαμε, που θα κάτσει οποιοσδήποτε. Εντάξει, πάντα υπάρχουν σε όλα αυτά και εξαιρέσεις που δεν το δέχονται, δεν πιστεύουν σε COVID, δεν τα βλέπουν όλα ότι δεν συμβαίνει τίποτα και προχωράμε. Αλλά σε γενικές γραμμές εγώ βλέπω ότι έχουμε ένα καλοκαίρι, ένα υπόλοιπο μισό και δυνατό καλοκαίρι για την Ελλάδα. Όλα τα νησιά νομίζω ότι θα δείξουν τη δύναμή τους, και γενικότερα η εστίαση και τα μπαρ που βλέπω εγώ τα τελευταία χρόνια στις επαρχίες έχει ανεβεί επίπεδα. Άκουσα ότι δεν με ακούτε. Δεν ξέρω, οι υπόλοιποι ακούτε κανονικά. Χάθηκε στιγμή ο ήχος σου. Εγώ, αυτό. Ναι, ακούω κανονικά okay. Πάνω. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι έχουμε το άλλο μισό του καλοκαιριού, το πιο δυνατό κομμάτι του καλοκαιριού οι τελευταίες 45 μέρες. Πώς θα είναι ένα, σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια, λίγο πιο υποτονικό από θέμα προσβασιμότητας κόσμου και όλα αυτά, αλλά πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Η εστίαση δηλαδή γενικότερα και στα νησιά μας αλλά και στην επαρχία έχει ανέβει επίπεδα γούρκα σε σχέση με τα άλλα χρόνια.
κάνουμε και κάνει γενικότερα η χώρα μας τρομερά άλματα στο κομμάτι της εστίασης που πρέπει οι φιλοξενούμενοι, οι επισκέπτες να απολαύσουν την παροχή διακοπών που τους προσφέρουμε. Ευχαριστούμε Πάνο, ελπίζουμε και εμείς ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Να πάμε όμως τώρα αμέσως στο Γιώργο να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Καλησπέρα και από μένα. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι περιγράφουν οι συνάδελφοι στα νησιά. Λόγω του ότι ναι, μεν είμαστε νησί, αλλά είμαστε ένα πολύ μεγάλο νησί. Εξαρτώμαστε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Είτε άμεσα είτε έμεσα. Δηλαδή και εμείς που είμαστε στην πόλη του Ηρακλείου, μπορεί να μην δουλεύουμε άμεσα με τουρίστες, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των επαγγελματιών της πόλης δουλεύει με τουρίστες. Είτε αυτό είναι ότι άνθρωποι που δουλεύουν σε τουριστικές επιχειρήσεις, είτε άνθρωποι οι οποίοι ο τζίρος τους εξαρτάται από τις τουριστικές επιχειρήσεις. Αυτομάτως λοιπόν όλη αυτή η καθυστέρηση του να ανοίξει ο τουρισμός και έχουμε φτάσει εμείς σε ένα σημείο πληρότητας περίπου 30%, άρα πολύ μικρό για τα δεδομένα. Αυτό επηρεάζει αυτομάτως αρνητικά την οικονομία όλης της Κρήτης. Αυτό είναι το αρνητικό της υπόθεσης. Το θετικό είναι ότι επειδή είμαστε εστίαση και όπως ανέφεραν και τα παιδιά, εμείς αυτό που προσφέρουμε είναι η διασκέδαση στον κόσμο και ο κόσμος περίμενε πώς και πώς για να ανοίξουμε, γιατί είμαστε η καθημερινή του διασκέδαση. Οπότε θα έρθει σε εμάς, θα πιει ένα κοκτέιλ, ένα ποτό, ένα καφέ, θα φάει κάτι. Όλο αυτό είναι η πρώτη εύκολη και γρήγορη διέξοδος από την οποιαδήποτε παράξενη, να το πω έτσι, καινούργια κατάσταση. Το θετικό είναι ότι ο κόσμος νιώθει ασφάλεια. Όπως ανέφεραν τα παιδιά, ο κόσμος δεν είναι φοβισμένος. Καταλαβαίνει και σέβεται τα μέτρα. Νιώθει ασφάλεια όταν έχει τους φόρους μας και νομίζω περισσότερη ασφάλεια είναι τους φόρους μας από οποιοδήποτε άλλους φόρους, γιατί ξέρει ότι είμαστε επαγγελματίες, οπότε πάντα ανέκαθεν δηλαδή κοιτούσαμε την υγιεινή και τον τροφίμο και των ποτών τον οποίο σερβίρουμε και γενικά και τον χώρο μας, οπότε αυτό θεωρώ ότι έχετε ως επιβεβαίωση για άλλη μια φορά για τον καταναλωτή ότι πάει σε ένα ασφαλές μέρος. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης, ο δικός μας έρχεται σε εμάς, αλλά αυτό που μας επηρεάζει πάρα πολύ σε εμάς είναι ότι εδώ κατά κύριο λόγο στο Ηράκλειο που είμαι εγώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος έλεγχος με τα μέτρα που αυτό μπορείς να πεις ότι είναι θετικό γιατί προσπαθούμε να έχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον. Απ' την άλλη νομίζω ότι θα συμφωνήσω και οι υπόλοιποι συνάδελφοι ότι τα μέτρα έχουν βγει όχι τόσο σωστά, δηλαδή έχουν βγει λίγο γενικά τα οποία δεν φέρνουν σωστά αποτελέσματα. Οπότε αυτομάτως μιλάμε για πολύ μειωμένους τζίρους, για πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας, που αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο όσο περνάει ο καιρός και ειδικά εδώ τοπικά που επηρεαζόμαστε από τον τουρισμό, θα χτυπήσει το επόμενο διάστημα, θα είναι σημαντικό πρόβλημα και η θέση εργασίας και οι τζίροι. Γιώργο, εγώ θα κρατήσω από όλους σας ότι υπάρχουν πάρα πολύ συχνοί έλεγχοι στα καταστήματά σας παρά το ότι βρίσκεστε στην επαρχία. Αυτό είναι το ένα σημαντικό που κρατάω. Και από εκεί και πέρα, για τα υπόλοιπα που είπατε θετικά και αρνητικά, δυστυχώς ή ευτυχώς η κατάσταση είναι ακόμα δυναμική. Οπότε μπορεί την επόμενη εβδομάδα, αν σας ξανακαλέσουμε, να έχουν αλλάξει όλα. Εγώ θέλω να ξεκινήσω από τον Πάνο και να τον ρωτήσω αν έκανε κάποιες αλλαγές στο μαγαζί του. Και αυτή η ερώτηση θα την κάνω και στους υπόλοιπους. Και εάν διαχειριστήκατε κιόλας κάτι διαφορετικά στην καινούργια κατάσταση μετά την καραντίνα. Ναι, ακούστε τώρα, το συγκεκριμένο μαγαζί Χάρτες ανακαινίστηκε το Δεκέμβρη. Φτιάξαμε άλλου είδους πρότυπα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες του καταστήματος. Αυτό η αλήθεια είναι, δεν μας βοήθησε πάρα πολύ, καθότι δουλέψαμε 2-3 μήνες και μετά μπήκαμε σε lockdown. Εμείς τότε είχαμε σχεδιάσει ένα business plan, το οποίο δεν μας αλλάζει κάτι, ο COVID ή το lockdown ή ένα κακό καλοκαίρι εντός εισαγωγικών. Αυτό που πρεσβεύουμε και αυτό που μας έχει κάνει να αγαπάμε τη δουλειά μας, είναι και αυτό που μας έχει βάλει και στην καθημερινότητά μας και το ζούμε και το κάνουμε γιατί το αγαπάμε. Κοινώς δηλαδή δεν περιορίσαμε, δεν αλλάξαμε το κατάστημά μας, δεν μειώσαμε κάτι από όλο αυτό που λέγαμε.
Παρόλο που, όπως θα συμφωνήσουμε όλοι, μιλάμε για ένα καλοκαίρι που δεν θα έχουμε πολύ τουρισμό. Παρ' όλα αυτά, δεν διαπραγματευόμαστε, νομίζω, ότι θα κάνουμε ημίμετρα πράγματα στο κατάστημά μας, δεν θα λειτουργήσουμε έτσι όπως λειτουργούσαμε τα άλλα χρόνια. Ένα μεγάλο θέμα είναι ο αριθμός ατόμων που εργάζεται και οι οικογένειες που ζουν μέσα σε αυτά τα καταστήματα, ότι πρέπει να διασφαλίσουμε αυτό. Και όταν έχεις κάνει ένα σχεδιασμό και ένα business plan από το χειμώνα για να λειτουργήσει ένα, κακά τα ψέματα, όλοι περιμέναμε ένα πάρα πολύ καλό καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι πως τα οικονομικά μας αρχίζουν και δυσκολεύουν. Αλλά όλο αυτό δεν θα μας κάνει να δυσκολέψουμε για μία κακή σεζόν στο να λειτουργήσουμε διαφορετικά το καταστημά μας. Κατανοητό στο συγκεκριμένο κομμάτι. Θέλω να ρωτήσω και ο Δημήτρης τι σχεδιασμό έχει, ή αν έχει αλλάξει κάτι, ή αν έκανε κάποιες αλλαγές για φέτος, γιατί περίμενε και αυτός μια καλή χρονιά στοιχείο. Λοιπόν, αναφορικά με το Oz Cocktail Bar, επειδή οι δράσεις μας στην ουσία αυτή τη στιγμή είναι τρεις, είναι, αφορούν το Oz Cocktail Bar, έναν χώρο δεξιώσεων που έχουμε και ένα beach bar. Αναφορικά με το Oz Cocktail Bar, αυτό το οποίο αλλάξαμε απευθείας, σας ακούω με μια φασαρία, τώρα έφτιαξε, ωραία. Λοιπόν, την 14η Μαρτίου που πάρθηκε η απόφαση να κλείσουν τα μπαρ, το ίδιο βράδυ κάτσαμε με την ομάδα του ΟΖ και σχεδιάσαμε το πώς θα δημιουργήσουμε ένα delivery project. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες το υλοποιήσαμε, αφού κάναμε τα απαραίτητα. Και έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελίας, όπου μπορούσε ο κόσμος κατά τη διάρκεια του lockdown να παραγγέλνει το ποτό του. Πιστέψτε με, έγινε χαμός. Δουλεύαμε με 6 και 7 delivery για να καταφέρουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό το project και το project αυτό το διατηρούμε ακόμα και τώρα. Δηλαδή είναι ενεργό, παρόλο που έχει ανοίξει το κατάστημά μας, το έχουμε διατηρήσει. Εντυπωσιακό και ότι και ηχείος έχει μπει στη φιλοσοφία του delivery σε ποτό. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Να ρωτήσω και Δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο πριν. Ήταν κάτι το οποίο πολλοί πελάτες και φίλοι μας είπαν ότι είναι λειτουργήμα αυτό το οποίο κάνετε κατά τη διάρκεια του lockdown, να μπορείτε να μας σερβίρετε ποτά στο σπίτι. Πριν περάσουμε στην Χρυσούλα που θα κάνει και την τελευταία ερώτηση, θέλω να ρωτήσω και τον Γιώργο εάν έκαναν κάποιες αλλαγές στην Κρήτη ή πώς το διαχειρίστηκαν όλο αυτό το κομμάτι. Λόγω του ότι το μαγαζί κανονικά ότι ήμασταν στο άνοιγμα της σεζόν, πήγαμε βάσει σχεδιασμού, δεν αλλάξαμε κάτι, δεν αλλάξαμε σε καμία περίπτωση τις υπηρεσίες και την ποιότητα που προσπαθούμε να προσφέρουμε στον κόσμο. Άρα προσπαθούμε να κρατήσουμε και τις θέσεις εργασίας που είναι σημαντικό και τις υπηρεσίες. Οπότε σε μεγάλο βαθμό, παρόλο τις δυσκολίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να το κρατήσουμε, να το προσβέσουμε όλο εμείς, ώστε ο κόσμος να απολαμβάνει τις υπηρεσίες που απολάμβανε και πριν. Χρυσούλα. Μάλιστα. Και εγώ άκουσα πολύ ωραία πράγματα, Μιχάλη, για τις τρεις περιοχές. Και θέλω να τους ρωτήσω για κάποια project πολύ σημαντικά που κάνανε και οι τρεις την προηγούμενη χρονιά. Να μου πούνε ποιο είναι το μέλλον τώρα αυτών των εκδηλώσεων. Για παράδειγμα, στην Λευκάδα, από τον Πάνο είχαμε το φεστιβάλ Seven Islands, που ξεκίνησε την προηγούμενη χρονιά πάρα πολύ δυναμικά. Από τα παιδιά από το ΟΣ και από τον Δημήτρη, είχαμε το Μαστίχα Project, που εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και ο Γιώργος στην Κρήτη κάνανε ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ κόφι και κοκτέιλ. Θέλω να μου πείτε λοιπόν αν θα συνεχιστούν αυτά τα project. Τι θα δούμε από αυτά δηλαδή στο μέλλον. Και μπορεί να ξεκινήσει πρώτα ο Γιώργος για την Κρήτη, να μας πει. Η απάντηση είναι αυτονόητη ότι θα συνεχιστούν, γιατί καταρχάς το κάνουμε γιατί μας αρέσει, το γουστάρουμε να το πω έτσι, είναι η ζωή μας αυτό, οπότε αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Τώρα προσπαθούμε πάντα μέσα με αυτές τις συνθήκες να προσαρμοστούμε, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και το κατάλληλο αποτέλεσμα. Εμείς ήμασταν σε σχεδιασμό για να το υλοποιήσουμε φέτος, το έχουμε παγώσει την επόμενη χρονιά. Επειδή εμάς είναι και ο καφές μέσα, οπότε επηρεάζει ένα πολύ μεγάλο αριθμό μαγαζιών της πόλης,
Είμαστε, έχουμε κάνει μια πρώτη κουβέντα με, με τα μαγαζιά που θα πάρουν μέρος, οπότε έχουμε μια κοινή άποψη ότι θα το υλοποιήσουμε την επόμενη χρονιά, ίσως λίγο νωρίτερα χρονικά από ό,τι το είχαμε βάλει. Και αυτό είναι το πλάνο αυτή τη στιγμή, να πάμε κανονικά για την επόμενη χρονιά. Πάρα πολύ ωραία. Πάνω. Εμείς στη Λευκάδα και γενικότερα στα Ιόνια νησιά, γιατί αυτό που θέλαμε να φτιάξουμε ουσιαστικά και ξεκινήσαμε πέρυσι και ο στόχος, ξέρετε ότι τέτοιες μέρες ήμασταν Λευκάδα, είχαμε φιλοξενήσει πάρα πολλά μπαρ, δηλαδή σου βγάζει τι έγινε πέρυσι η εφαρμογή του Facebook και μπαίνεις και βλέπεις πολλές φωτογραφίες, πολλά check-in, σαν Seven Islands. Ουσιαστικά, ποιος είναι ο στόχος μας? Ο στόχος μας εννοείται στο δελτίο τύπου αναφέραμε την πρώτη μας χρονιά ότι στήσαμε αυτό, είμαστε μια παρέα επαγγελματιών, μια παρέα φίλων που τους αρέσει πάρα πολύ η δουλειά τους και προσκαλούμε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Δηλαδή φέτος είχαμε ένα τρομερό project με αρκετά μαγαζιά από το εξωτερικό, αρκετά εστιατόρια από το εξωτερικό, είτε για σεμιναριακά είτε να μαγειρέψουν και να ταιριάξουν ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε και βγάλαμε το φεστιβάλ, το ποτό μαζί με το φαγητό. Εννοείται θα συνεχίσουμε, εννοείται εμείς οι τέσσερις που ξεκινήσαμε ήδη έχουμε γίνει έξι, εννοείται ότι θα γίνουμε 100. Όλος ο κόσμος εδώ το αγκάλιασε αυτό. Παίρνουμε feedback και από τα άλλα νησιά του Ιωνίου ότι είναι πολύ όμορφο αυτό που κάνετε, θέλουμε να συμμετάσχουμε κι εμείς. Γενικά πιστεύω ότι τέτοιες προσπάθειες όταν ξεκινάνε πρέπει να το μπουστάρουμε όλοι, να γίνει θεσμός, γιατί αξίζουν πολλά μπράβο και στο τέλος αυτών έχουμε δημιουργήσει πολλές εμπειρίες γεύσεων που θα γίνουν αναμνήσεις για το υπόλοιπο της χρονιάς και θα περιμένουμε να δούμε κάτι καλύτερο και κάτι περισσότερο τις επόμενες χρονιές. Πολύ σωστό Πάνο και ταυτίζομαι με αυτό ότι τέτοιες ενέργειες στην ουσία πρέπει να έχουν συνέχεια και πρέπει να έχουν εξέλιξη. Επομένως Δημήτρη, εσείς τι κάνετε? Καταρχήν θέλω να αρπάξω την ευκαιρία και να δώσω συγχαρητήρια στους συναδέλφους, διότι τέτοιου είδους ενέργειες που όλοι προσπαθούμε το μέγιστο δυνατό δίνουν όθηση γενικότερα σε όλη την μπαρ σκηνή και κάνει χαρούμενους ανθρώπους που βλέπουν τέτοιου είδους πράγματα. Και καλό κουράγιο για τη συνέχεια. Αναφορικά με το Mastiha Project, εμείς προσωπικά θα πω ότι μου έκανε πολύ καλό αυτή η παύση, διότι μπορέσαμε να βρούμε χρόνο να σχεδιάσουμε, να προγραμματίσουμε κάτι δυνατό. Και όντως είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σχεδιασμό. Έχουμε βρει και πλέον το σπίτι του Mastiha Project. Είμαι στο συγκεκριμένο χώρο όπου έχουμε μια έκταση 10 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα και εδώ πέρα σχεδιάσουμε να εξελίξουμε το Mastiha Project. Επομένως, αυτός ο χρόνος θα περάσει έτσι σχεδιάζοντας και ελπίζοντας ότι του χρόνου θα είμαστε έτοιμοι για να παρουσιάσουμε κάτι ακόμα πιο δυνατό. Τέλεια. Συγχαρητήρια από μένα και στους τρεις και για τα σχέδια και για όλα τα πλάνα τα οποία έχετε και δεν σταματάτε από ό,τι φαίνεται να εξελίσσετε και να σχεδιάζετε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους τρεις για την παρουσία σας στο Bar Academy News Live, και τον Δημήτρη και τον Γιώργο και τον Πάνο, και ελπίζω να σας ξαναδώ σύντομα. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ.